Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ακόμη εδώ στις τηλεοπτικές σειρές για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα παρακολουθήσουμε, ένα μήνα αργότερα η Άννα διαλέγει νηφικό τελικά. Η Αρετή καταλαβαίνει ότι ο φούρνος της Αρεόπολης πουλάει την πίτα της και η Ιουλία ανακαλύπτει μέσω τεστ DNA ότι η κόρη της τελικά ζει. Αμέσως ενημερώνει το Στάθη. «Στάθη, η κόρη μας ζει. Μου έστειλαν τα αποτελέσματα». Και ο Στάθης την προτρέπει. «Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις με την κοπέλα που φαίνεται να έχει κοινό DNA», της λέει. «Αλλά η Ιουλία δεν είναι έτοιμη να κάνει το βήμα. Δεν ξέρω. Φοβάμαι τι θα αντιμετωπίσω. Πώς θα την προσεγγίσω», το απαντάει. Στο μεταξύ η Δήμητρα αποφασίζει να μην αποφεύγει άλλο τον Ορέστη και πηγαίνει στο σπίτι του με σκοπό να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του. Ενώ η Αρετή ψάχνει να βρει από ποια διέρευσε η συνταγή της πίτας και ο Φούρναρης την αρνείται ότι έχει αντιγράψει την πατέντα της. Ο Φίλιππος από την άλλη και ο Παρασκευάς ξαναβγαίνουν με άδεια από το στρατό και ο Σωτήρης δεν χάνει ευκαιρία να βάλει ξανά στο στόχαστρο το Φίλιππο. Την ίδια στιγμή όμως, ο Λυκούργος πειράζει τον Πότη που δεν επέλεξε εκείνον και το Στάθη για κουμπάρους. Βέβαια, εμείς εξιστραβώσαμε. Εμείς σου λέγαμε τι να κάνεις για να καταφέρεις την Ανούλα και τώρα μας τη φέρνεις και βάζεις κουμπάρες στη Μαργαρίτα με την Αθηνά. Βέβαια, θα μου πεις, εκείνη τα μεγαλεία. Του λένε, φέρνοντας τον Πότη σε πολύ δύσκολη θέση. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!